Τρία πράγματα για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τα χαριτωμένα και για τη διαπραγμάτευση και για τα λάθη. Όταν διαπραγματεύεσαι κάνεις και λάθη. Όταν δεν διαπραγματεύεσαι δεν κάνεις λάθη. Όταν σου δίνουν 2-6 μήνες παράταση και εσύ λες όχι 2 μήνες για να στραγγαλίσουμε την επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή να στραγγαλίσουμε τη δημοκρατία, δεν πρόκειται για λάθος, γιατί ήσασταν από την ίδια μεριά. Εμείς, το δεύτερο, είναι ότι μαθαίνουμε από τα λάθη. Και ξέρει ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό μας εμπιστεύεται, ότι εμείς του λέμε την αλήθεια. Και αν εσείς κάποτε του λέγατε την αλήθεια, και δεν θα χάνατε τις εκλογές ίσως, και δεν θα πηγαίνατε τόσα χάλια στα γκάλοπ τώρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρατε να λέγετε την αλήθεια. Εμάς, να ξέρετε, ο ελληνικός λαός είναι σίγουρος ότι θα του λέμε την αλήθεια. Και όταν πάμε καλά, και όταν δεν πάμε καλά. Και όταν έχουμε μια καλή συμφωνία, και όταν δεν έχουμε καλή συμφωνία. Και τρίτον, και επειδή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις για να συντονιζόμαστε καλύτερα, για να έχουμε πιο αποτελεσματική παρέμβαση, γιατί αυτό απαιτεί ο κόσμος, αυτό απαιτεί ο καιρός, αυτό απαιτεί η διαπραγμάτευση. Είναι τρία μαθήματα που έπρεπε να τα έχετε μάθει εδώ και πολύ καιρό, αλλά που αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα ότι δεν πρόκειται να τα μάθετε ποτέ. Δεν άκουσα τι είπατε. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, έχω ήδη πει, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, έχω ήδη πει, να ακούστε με λίγο, ότι θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό γιατί προηγείται και ακολούθω στον κύριο Τριανταφυλλίδη για προσωπικό του ζήτημα. Θα απαντήσετε μετά συνολικά. Κύριε Γεωργιάδη, αμέσως μετά τον κύριο Τριανταφυλλίδη σας λέω, για σας. Κύριε Γεωργιάδη, όχι, σας είπα, θα δώσω το λόγο για προσωπικό στον κύριο Τριανταφυλλίδη και μετά θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε και στον κύριο Υπουργό και για τον κύριο Τριανταφυλλίδη προφανώς. Κύριε Τριανταφυλλίδη, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρος, είναι αυτονόητος ο προσωπικός λόγος, αν και είμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες μιας προσωπικής επίθεσης, σπήλωσης, στοχοποίησης και ακύρωσης συγκεκριμένων ανθρώπων που βγαίνουν μπροστά και μιλούν για συχνότητες, για διαπλοκές κλπ. Στο προσωπικό, ως προς το προσωπικό, απαντώ συγκεκριμένα. Ως προς τις εκπομπές υπάρχουν στο blog Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από το 2009-2010 και στο Λαβύριδο και στον απαγορευμένο Λαβύριδο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο αμοραλισμός και η αναλγησία αυτών των ανθρώπων που κατέστρεψαν 3.000 ζωές παραμένει αναλύωτη. Οι αμετανόητοι εραστές του Μαύρου συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μάλιστα συνεχίζει το ίδιο βιολί που είχε προχθές ο Διόσκουρος, ο κύριος Βορύδης, που είπε «Είναι πάντα ενδιαφέρον να ακούς ανθρώπους με πάθος να εκθέτουν τα προσωπικά τους προβλήματα στη Βουλή». Ναι, τα προσωπικά μας προβλήματα στην Βουλή είναι τα προβλήματα των 3.000 ανθρώπων που με τον ξαφνικό θάνατο καταστρέψατε τη ζωή τους εν μια νυχτή. Εμείς παθιαζόμαστε με αυτά τα προβλήματα. Εσείς παθιάζετε να υπερασπίζεστε τη Hellas Energa και την Bauer. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εσείς από εκεί και εμείς από εδώ. Εμείς υπερασπίζουμε τους άνεργους, τους άστεγους, τους άπορους. Ωραία, κύριε Τριανταφυλλίδη, ολοκληρώστε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ολοκληρώστε. Κύριε Γεωργιάδη, για ένα λεπτό αυστηρά. Δεν θα απαντήσω, κύριε Τριανταφυλλίδη.